Τη τελευταία στιγμή έχουμε τη δήλωση που περιμέναμε από τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος και εκείνος λέει ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, μετράμε αντίστροφα για την διαδικασία. Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι ο Τσίπρας δεν θα έμπαινε σε αυτό, δεν θα έπαιρνε αυτό το ρίσκο αν δεν τους είχε, αν δεν είχε την πλειοψηφία. Τους έχετε κατ' εκτίμηση ή έχετε κάνει και τις επαφές και τους έχετε κλειδώσει? Ακούστε, κυρία Τζίμα, ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, πήρε μια πρωτοβουλία υψηλού πολιτικού συμβολισμού αλλά και μεγάλου πολιτικού ρίσκου. Διότι στις κρίσιμες στιγμές νομίζω ότι αυτή είναι και η κατάλληλη επιλογή, έτσι ώστε να υπάρξουν καθαρές λύσεις και καθαρές απαντήσεις. Θα σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2015, όταν η τότε κυβέρνηση είχε 138 βουλευτές, η αντιπολίτευση καλούσε τον Πρωθυπουργό να συνεχίσει την θητεία, να προχωρήσει με ad hoc πλειοψηφίες στην εφαρμογή της συμφωνίας, της συμφωνίας για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός τότε επέλεξε ξανά μια κίνηση επίσης υψηλού πολιτικού συμβολισμού και μεγάλου ρίσκου, να πάει δηλαδή σε εκλογές με τη συμφωνία πάνω στο τραπέζι, έτσι ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει αυτή να εφαρμοστεί, να επιλέξει μεταξύ των δύο διαφορετικών πολιτικών σχεδίων, του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία μεριά και της Νέας Δημοκρατίας εδώ από την άλλη. Υπάρχει, έτσι ρίσκο, λοιπόν. Έτσι λοιπόν και αυτή τη φορά, με δεδομένη την απόφαση του κυρίου Καμένου να αποσύρει την στήριξή του από την κυβέρνηση, όπως μάλιστα είχε προαναγγείλει ήδη από την προηγούμενη Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε για άλλη μια φορά να αναζητήσει καθαρές λύσεις και να θέσει πλέον όλους τους βουλευτές και όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου προ των ευθυνών τους. Αυτή δεν τη στιγμή, είπατε, όμως, αυτό το οποίο επιλέγει. Σας ξαναλέω, εγώ, σε μια τέτοια κίνηση υψηλού ρίσκου, κανένας δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και θα μπορέσει να συνεχίσει την διακυβέρνηση της χώρας και να ολοκληρώσει το έργο της. Κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε ότι από την μεριά των βουλευτών και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων πολιτικών χώρων γίνονται πολιτικές δηλώσεις στη βάση ακριβώς της πολιτικής συγκυρίας η οποία διαμορφώνεται. Επαφές επιμέρους ο Πρωθυπουργός δεν κάνει. Αντιθέτως, προχωρά σε πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες καθαρίζουν το πολιτικό σκηνικό και δημιουργούν μια εικόνα σαφήνειας και εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο. Κύριε Πρόσωπε, νομίζω τώρα ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους, επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, πολίτες, τα πάντα, είναι από τη στιγμή που θα ανανεώσετε την εντολή σας, μέχρι που έχετε σκοπό να πάτε. Διότι θα έχετε ακούσει και από την αντιπολίτευση την κριτική. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός. Απλώς να ολοκληρώσω, ότι με μερικούς βουλευτές από τους ΑΝΕΛ, με κάποιον από το ποτάμι κτλ., δεν μπορεί να πάει μακριά αυτή η κυβέρνηση. Το πολύ πολύ να έχουμε εκλογές το Μάιο. Είναι έτσι ή θα έχετε μια δυναμική που θα σας επιτρέψει να πάτε μέχρι τέλος τετραετίας? Κυρία Ιωάννου, ακούω τον κύριο Μητσοτάκη εδώ και τρία χρόνια να προαναγγέλει διαρκώς πρόωρες εκλογές. Κάποια στιγμή είχα παρομοιάσει τον κύριο Μητσοτάκη με κάποιους παραθρησκευτικούς ηγέτες στις ΗΠΑ οι οποίοι προαναγγέλουν κάθε μήνα το τέλος του κόσμου. Και όταν τέλος πάντων το τέλος του κόσμου δεν έρχεται, προβαίνουν σε απονενοημένα διαβήματα μαζί με τις έχτες τους. Η γνώμη μου είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτή την λογική, μετατρέπει την επιθυμία του σε πολιτική εκτίμηση. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σας πω εγώ είναι ότι εφόσον η κυβέρνηση απολάβει τις εμπιστοσύνες της Βουλής, έχει δηλαδή και μάλιστα με όρους απόλυτης πλειοψηφίας, τότε είναι προφανές ότι ο στόχος μας θα είναι να ολοκληρώσουμε τη συνταγματική μας θητεία, διότι έχουμε μπροστά μας μια σειρά από μεγάλα πολιτικά, από μεγάλες πολιτικές προκλήσεις, στις οποίες θα πρέπει να τα απεξέλθουμε. Και μιλάω προφανώς για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, για να μην χάσουμε μια ακόμη πενταετία. Μιλώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού, μιλώ για τα ζητήματα που σχετίζονται με τον νόμο για την πρώτη κατοικία και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά θα πρέπει να ξεδιπλωθούν μέσα σε ένα διάστημα 8 μηνών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι τον Οκτώβριο, όταν και λύγει η συνταγματική θητεία.
6 αυτή τη κυβέρνηση. Οι 6 αυτοί που σας δίνουν το πράσινο φως για την ψήφο εμπιστοσύνη, ουσιαστικά δεν σας δίνουν το πράσινο φως για να περάσετε την συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ δεν πρόκειται να. Καταρχήν να προεξοφλήσω τίποτα. Ακούω τις πολιτικές δηλώσεις όλων των. Τώρα η κυρία Κουντουρά είπε ναι. Ο κύριος Κόκαλης είπε ναι. Σας λέει τώρα ο κύριος Κόκαλης. Να σχολιάσω. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συνδυάζουμε την ψήφο εμπιστοσύνη με την συμφωνία των Πρεσπών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές. Ο κύριος Καμένος τη συνέδεσε άμεσα. Προφανώς και εκείνος από την πρώτη για να δυσχεράνει λίγο, ας το πούμε. Ο κύριος Καμένος έχει το δικαίωμα φυσικά και να ασκεί κριτική και να λέει την άποψή του και να κάνει τις πολιτικές του εκτιμήσεις. Αυτό που εγώ πρέπει να σας πω είναι ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές ψηφοφορίες. Δεν προεξοφλεί η μία ψηφοφορία την άλλη, ούτε την προοικονομεί. Η γνώμη μου είναι ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και με βάση τις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων σε ό,τι αφορά ειδικά τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι εξασφαλισμένη η απόλυτη πλειοψηφία της παρούσας Βουλής. Ο λόγος για τον οποίο ζητά ο Πρωθυπουργός την εμπιστοσύνη είναι πολύ συγκεκριμένος και σαφής. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κυβερνητικός του εταίρος για τα τελευταία 4 χρόνια αποχώρησε από την κυβέρνηση και απέσυρε τη στήριξή του. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια συνθήκη αβεβαιότητας ως προς το αν η παρούσα κυβέρνηση απολάβει την εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επομένως, αυτή η αβεβαιότητα πρέπει άμεσα να αρθεί. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε αυτήν την πολιτική πρωτοβουλία να ζητήσει ο ίδιος ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ναι. Αλλά ότι θυμηθείτε τι μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα μας κατηγορεί για άλλα πράγματα πριν από λίγες μέρες, ότι δεν τολμάμε να ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Εμείς τολμήσαμε να ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Αντιθέτως, εκείνος ο οποίος δεν τόλμησε να κάνει πρόταση δυσπιστίας ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Και ξέρετε γιατί? Διότι έχω την εκτίμηση ότι ο κ. Μητσοτάκης βαθιά μέσα του δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να αποχωρήσει πριν να πάρουν το δρόμο τους μια σειρά από ζητήματα, κορυφαίο εκ των οποίων είναι φυσικά και η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, απλά δεν τολμά φυσικά, διότι είναι ένας ανεύθυνος πολιτικός, ένας πολιτικός ο οποίος δεν έχει το σθένος να υπερασπιστεί μια πολιτική η οποία στο βάθος του μυαλού του γνωρίζει ότι είναι για το εθνικό συμφέρον και ξέρετε γιατί δεν το θέλει. Διότι έχει γίνει παρακολούθημα της ακροδεξιάς ομάδας των κυρίων Σαμαρά, Βορύδη και Γεωργιάδη, οι οποίοι τον καθοδηγούν εδώ και ένα χρόνο στη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Σας κατηγορούν παρόλα αυτά ότι. Με λίγα λόγια, ο κ. Μητσοτάκης, επιτρέψτε μου, κυρία Τζουμά, φοβάται αφενός και αφετέρου βάζει το μικροκομματικό συμφέρον του, μετατοπίζοντας τη Νέα Δημοκρατία προς μια ακροδεξιά πολιτική κατεύθυνση, πάνω από το συμφέρον της χώρας. Το μικροκομματικό σας συμφέρον όμως, λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, ότι σκέπτεστε και εσείς, ότι ρευστοποιείτε ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή για να επιβιώσετε εσείς. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα τέτοιο. Εμείς δηλαδή, αυτό το οποίο κάνουμε είναι με μια κίνηση, όπως σας είπα προηγουμένως, υψηλού πολιτικού ρίσκου, να θέσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλους τους βουλευτές πρώτων των ιστορικών τους ευθυνών. Και νομίζω ότι η πλειοψηφία των βουλευτών έχει τη σύνεση και τη σοφροσύνη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε εκπρόσωπε, πάμε να δούμε. Συγγνώμη, γιατί εγώ να μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να συζητάμε για ανταλλάγματα. Εδώ μιλάμε για Εδώ μιλάμε για Εδώ μιλάμε για το διαψεύσετε. Εδώ λένε, α πούμε, ότι ο κύριο Παπαχριστόπουλο, εδώ ήταν πριν και το ρώτησα και τον ίδιο, θα πάρει το θα πάρει τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος πάει στο Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, ο κύριος Ζουράς θα πάρει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η κυρία Παπακώστα θέλει, έχει ζητήσει, λέει, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για απίστευτες ανοησίες. Οι βουλευτές ψηφίζουν με βάση τη συνείδησή τους. Επομένως, αν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ή η Νέα Δημοκρατία θεωρούν ή στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι έχουν υπάρξει πολιτικά ανταλλάγματα, θα πρέπει να αφενός να κάνει κανείς το σχόλιο ότι μάλλον κρίνουν εξ ιδίων τα λότρια. Άρα, δηλαδή, οι βουλευτές οι οποίοι προσεχώρησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας καθ' όλη αυτή την περίοδο των 2 ετών, ο κύριος Φωτίλας, η κυρία Μάρκου και ο κύριος Θεοχάρης, θα πρέπει να μας εξηγήσουν από τη Νέα Δημοκρατία τι ανταλλάγματα τους έδωσαν. Διότι δεν γίνεται να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, από τη μία μεριά, οι βουλευτές εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει το έργο τους και ψηφίζουν με βάση τη συνείδησή τους και την πολιτική ευθύνη, έτσι όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονται, υπέρ
της κυβέρνησης να έχουν λάβει ανταλλάγματα, ενώ εκείνοι οι οποίοι προσεχώρησαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να το έχουν κάνει εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν εκείνοι πολύ υψηλά ιδεολογικά στάνταρτ. Νομίζω ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά και ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικοί όταν εξαπολύουν τέτοιου τύπου κατηγορίες σε μια πολιτική δύναμη η οποία έχει αποδείξει ότι πάντοτε λειτουργεί με βάση τα συμφέροντα της χώρας και τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι. Και όχι τις βραχυπρόθεσμες, αν θέλετε, πολιτικές, τους βραχυπρόθεσμους πολιτικούς σχεδιασμούς. Μας λέτε με μια κουβέντα ότι δεν πρόκειται να μπουν νέα στελέχη των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση, εκτός από τους υπάρχοντες, στην κυρία Κουντουρά, τον κύριο Κόκαλη. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ζητά ψήφο εμπιστοσύνης για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο της. Από εκεί και πέρα, συναλλαγές, ανταλλάγματα της ψήφου με, με υπουργικούς στόχους δεν υφίστανται. Εγώ σας λέω συναλλαγής ως μια πολιτική επιλογή. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή, ρωτήσαμε πριν τον κύριο Παπαχριστόπουλο αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του στην επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μας απάντησε ότι θα είμαι πολίτης σε λίγο και θα δω. Το εξής, τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τζίμα, θα συγκροτηθούν όταν η χώρα θα είναι, όταν θα βαδίζουμε πια στην διαδικασία των εθνικών εκλογών. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τότε και νομίζω ότι οι συλλογικές διαδικασίες του κόμματος θα είναι εκείνες στη βάση των οποίων θα συγκροτηθούν αυτά τα ψηφοδέλτια. Άρα λοιπόν εγώ σας λέω το εξής, ότι αυτή δεν είναι μια συζήτηση η οποία αφορά την τωρινή συγκυρία, αφορά μια συγκυρία η οποία θα έρθει σε 6-7 μήνες από σήμερα. Κύριε εκπρόσωπε, πάμε λιγάκι να δούμε τις συνέπειες και τη δυναμική. Γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανανεώσει την εμπιστοσύνη του για να αποκτήσει και μια δυναμική. Και θέλω να ρωτήσω εάν σε αυτή τη δυναμική συμπεριλαμβάνεται και έναν μίνι ανασχηματισμό, έναν ευρύ ανασχηματισμό. Δηλαδή, η κυβέρνησή σας θα αλλάξει, μια φυσιογνωμία, θα μπουν άτομα της κεντροαριστεράς για να δείξει και μια διεύρυνση ή θα πορευτείτε όπως είσαστε τώρα. Ακούστε, θα μπορούσα να σας απαντήσω όπως πάντοτε σε ό,τι αφορά τους ανασχηματισμούς, ότι δηλαδή αυτό είναι μια προνομία του Πρωθυπουργού και δεν πρόκειται από τη δική καρδιά να κάνω κανένα σχόλιο. Λέμε για το θέμα της δυναμικής σε σχέση με την ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή ζητά ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσει το έργο της αυτή η κυβέρνηση με το πολιτικό στίγμα το οποίο έχει δώσει μέχρι σήμερα. Και ποιο είναι αυτό το πολιτικό στίγμα ανεξαρτήτως των προσώπων? Ένα στίγμα που προσπαθεί να αναβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας αφενός και δεύτερον να δημιουργήσει όρους ελάφρυνσης της κοινωνικής πλειοψηφίας και αποκατάστασης των αδικιών της περίοδου της κρίσης. Με αυτό το πολιτικό στίγμα στοχεύουμε να προχωρήσουμε εφόσον πάρουμε την ψήφο εμπιστοσύνης από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι και τον Οκτώβριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κρίνει αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός. Χθες το βράδυ είδαμε τον κύριο Τσίπρα σε μια εκδήλωση της κεντροαριστεράς με πολλά στελέχη και το ξέρετε ότι γράφεται και ακούγεται ότι μπορεί να επιχειρήσει μια περαιτέρω διεύρυνση καθώς θέλει ο κύριος Τσίπρας να βάλει για τα καλά το πόδι του μέσα εκεί που λέμε στον χώρο τον σοσιαλιστικό. Δηλαδή ουσιαστικά αν μπορεί να συρρυκνώσει περαιτέρω το κλίμα αλλαγή. Σε ένα φυσικό σύμμαχο θα έλεγα. Θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει οι πολιτικές πρωτοβουλίες που κάθε φορά παίρνονται από την κοινωνία των πολιτών, διότι ξέρετε ότι χθες η εκδήλωση έγινε από μια οργανωτική επιτροπή ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από την κέντρο-αριστερά, θα πρέπει κάθε φορά να εντάσσονται ή να ερμηνεύονται στη βάση πολιτικών σχεδιασμάτων. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δημιουργείται ένα πολιτικό ρεύμα πολιτικό ρεύμα ανθρώπων που προέρχονται από την κεντροαριστερά, οι οποίοι βλέπουν ότι η μοναδική, αν θέλετε, προοδευτική λύση και πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στην χώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτή την εκτίμηση καταλυτικά λειτουργήσε και η Συμφωνία των Πρεσπών. Επομένως, εγώ νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε όποιες πρωτοβουλίες παίρνονται και είναι προφανές και δεδομένο ότι από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ως η μεγάλη
αριστερή δύναμη θέλει να λειτουργήσει ως ο κορμός γύρω από τον οποίο θα συγκροτηθεί ένα μεγάλο προοδευτικό αριστερό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Κοτσιάς θα μπορούσε να επιστρέψει στην κυβέρνηση τώρα δεν που έφυγε ο κύριος Καμένος. Εγώ σας ξαναλέω, δεν πρόκειται να κάνω σχόλια τα οποία δεν πρόκειται να κάνω σχόλια σε σχέση με αποφάσεις που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Κοτσιάς έχει συμβάλει τα μέγιστα έτσι ώστε να φτάσουμε στην Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό έχει αναγνωριστεί και από τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα όλες αυτές οι αποφάσεις αφορούν τελικά μόνο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα με βάση το Σύνταγμα. Η Συμφωνία των Πρεσπών πότε έρχεται στην Ελληνική Βουλή? Συμφωνία των Πρεσπών, εφόσον έχουμε θετικά νέα την Τετάρτη το βράδυ, πάρα πολύ σύντομα θα έρθει στην Ελληνική Βουλή, έτσι ώστε να μπορέσουμε και από τη δική μας μεριά να κυρώσουμε, να την κυρώσουμε και να την θέσουμε πλέον σε ισχύ, καθώς θα έχουν καλυφθεί. Η ημερομηνία 25 Ιανουαρίου είναι αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Εγώ θα σας έλεγα ένα βήμα να κάνουμε τη φορά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον της ψήφου εμπιστοσύνης και σε αυτό είμαστε προσιλωμένοι. Κύριος Καμένος ζήτησε δημοψήφισμα για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Είπε δίπλα στην κάλπη για των ευρωεκλογών να βάλετε, λέει, άλλη μία, να ρωτήσουμε το λαό. Κατά την εκτίμησή του, το 80% δημοψηφίσματα, λέει, δεν τη στηρίζει. Δημοψηφίσματα σε ζητήματα που αφορούν την ονομασία μιας άλλης χώρας, νομίζω ότι ότι ακούγονται τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά αρκετά παράδοξα. Μάλιστα, να πάμε λίγο και στην υπόθεση του κυρίου Αποστολάκη. Ναι, βέβαια. Γιατί επιλέξατε έναν άνθρωπο από το στράτευμα για την θέση αυτή? Κοιτάξτε, ο κύριος... και τι τους υπουργοποιείς. Επειδή δεν ήθισε στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ναι, κοιτάξτε, δείτε, ο κύριος Αποστολάκης είναι ένας βαθιά δημοκράτης άνθρωπος, ο οποίος όσο διάστημα βρίσκεται στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και πιο πριν, έχει επιδείξει αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος και υψηλό φρόνημα, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά θετική επιλογή του Πρωθυπουργού. Ακούμε και κάποιες καταγγελίες τώρα, δηλαδή άκουσα τον κύριο Παπαχριστόπουλο και συγγνώμη που επανέρχομαι στο πριν. Ξέρω ότι και ο κύριος Ζουράρης έχει καταθέσει ότι δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα, ότι εν πάση περιπτώσει γίνονται αποδέκτες απειλητικών μηνύματων. Δεν δέχονται απλώς. Έτσι, δεν πρόκειται για πρωτοβουλίες οι οποίες είναι αυθόρμητες λαϊκές πρωτοβουλίες. Πρόκειται για μια προσπάθεια από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένων στελεχών της, τα οποία, όπως ξέρετε, πλέον είναι γνωστά και στις αρχές αλλά και στη δημόσια σφαίρα, οι στελέχη τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας εν ώψη των μεγάλων πολιτικών γεγονότων που έχουμε μπροστά μας, ιδιαίτερα την ψήφο εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια για την οποία η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμή σιωπά. Είναι ενέργειες οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο σας έλεγα προηγουμένως, ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με αποκλειστική ευθύνη του κ. Μητσοτάκη έχει οδηγηθεί όχι μόνο να φλερτάρει με τον ακροδεξιό πολιτικό λόγο, αλλά τελικά να υιοθετεί και ακροδεξιές πολιτικές πρακτικές. Διότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι σαφέστατα ακροδεξιά, αντιδημοκρατική. Νομίζω ότι για αυτήν ακριβώς την πολιτική μετατόπιση ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί κάποια στιγμή να δώσει λογαριασμό και στον ελληνικό κόσμο. Φυσικά τη δείχνουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ή κάποιες δυνάμεις έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τη δείχνουμε. Το λέμε με σαφήνεια. Φαντάζομαι ότι θα είδατε τα μηνύματα τα οποία κυκλοφόρησαν, τα οποία προέρχονται από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν φέρει ακέραια την ευθύνη, όπως σας είπα προηγουμένως, όχι μόνο για τη μετατόπιση του πολιτικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας προς την ακροδεξιά, αλλά και για την υιοθέτηση ακροδεξιών πρακτικών πια, οι οποίες είναι επικίνδυνες για το δημοκρατικό πολίτευμα. Θέλεις να αφήσουμε, θέλεις να ρωτήσεις ναι, κάτι εγώ άλλο, θα ήθελα απλά, κύριε Τζανακόπουλο, να μου πείτε το εξής. Αυτή η νέα κυβερνητική πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, θα έχει ομοιογένεια? Γιατί νομίζω αν δεχτείτε κάποια πειρά, θα τα δεχτείτε εκεί. Ότι είναι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Τι εννοείται λίγο από εδώ, λίγο από εκεί? Ομοιογένεια. Η ομοιογένεια της πλειοψηφίας συγκροτείται στη βάση του πολιτικού σχεδίου της κυβέρνησης. Το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης λοιπόν είναι πάρα πολύ σαφές. Συνταγματική αναθεώρηση, συμφωνία με την Εκκλησία, ενίσχυση των εργαζομένων με την αύξηση του κατώτατου μισθού, επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, δημιουργία συνθήκων για την ελάφρυνση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους συγκροτείται ομοιογενώς
μια κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα λέτε ότι υπάρχει μια σύγκληση σε επίπεδο θέσεων και δεν είναι μια ευκαιριακή πλειοψηφία αυτή την οποία. Μα είναι προφανές. Διότι κοιτάξτε να δείτε, η εμπιστοσύνη την οποία ζητά ο Πρωθυπουργός από το Κοινοβούλιο δεν είναι μια εμπιστοσύνη απλώς και μόνο στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Είναι εμπιστοσύνη ώστε η κυβέρνηση αυτή να ολοκληρώσει το έργο της με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήταν επειδή κάνατε λόγο για ακροδεξιές πρακτικές. Ήταν ακροδεξιά πρακτική από ορισμένους ίσως η συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι στους καθηγητές. Την Παρασκευή είδα πολύ έντονη αντίδραση από την κυρία Γεροβασίλη. Ήταν απολύτως απαράδεκτη και κάποια στιγμή και όλα τα σώματα ασφαλείας και ιδιαίτερη αστυνομία θα πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχουν νόμοι τους οποίους πρέπει να σέβονται. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει δείξει καμία απολύτως ανοχή σε πρακτικές οι οποίες εκφεύγουν των ορίων του νόμου από οποιονδήποτε και αν προέρχονται. Επειδή είπατε ανοχή, βέβαια εξηγήσατε με πολλούς τρόπους γιατί ζητάτε την εμπιστοσύνη, αλλά αναρωτιέμαι τι άλλαξε, κύριε Τζανακόπουλε, από τις δηλώσεις τις δικές σας που λέγατε ότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει ως κυβέρνηση ανοχής. Ναι, θα σας πω τι άλλαξε. Άλλαξε ότι ο κύριος Καμένος επέλεξε όχι απλώς να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, αλλά να δηλώσει ότι δεν τη στηρίζει πια. Είναι εντελώς διαφορετικό αποχωρώ από την κυβέρνηση, αλλά συνεχίζω να τη στηρίζω και να της δίνω την εμπιστοσύνη μου, και εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο επέλεξε να κάνει ο κύριος Καμένος και το οποίο το σέβομαι απολύτως. Δηλαδή να πει αποχωρώ από την κυβέρνηση και την ίδια στιγμή αποσύρω και την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση. Πάντως σε καλό λοιπόν, έγινε αυτό το διαζύγιο από ό,τι είδαμε και από τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε τι από εδώ και πέρα, κύριο Καμένο. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα. Ο κύριος Καμένος με τον Πρωθυπουργό επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια έδωσαν μαζί μάχες, έδωσαν μαζί αγώνες, μαζί διαπραγματεύτηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Μαζί επέλεξαν την πορεία της εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής με βασικό γνώμονα να βγει η κοινωνία όρθια από την μεγάλη αυτή και δύσκολη φάση των μνημονίων. Έδωσαν μαζί μάχες εναντίον της διαφθοράς και της διαπλοκής στη χώρα. Επομένως εδώ δεν μιλάμε για μια σχέση η οποία ήταν ευκαιριακή, μιλάμε για ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε και το οποίο κατέληξε εκεί που κατέληξε με δεδομένη την πολιτική διαφωνία που έχει ο κύριος Καμένος σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεστών. Επομένως δεν καταλαβαίνω τον λόγο, για ποιο λόγο. Ο κύριος Καμένος μάλιστα χθες στην συνέντευξη τύπου είπε μακάρι όλες οι πολιτικές συμμαχίες στην Ελλάδα να γίνονταν με τους πολιτικούς όρους όπου επικράτησαν στη δική μας συνεργασία με τους ΑΝΕΛ αυτά τα τέσσερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Γυρνάμε. Σε λίγο είναι και οι ανακοινώσεις του νέου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Αποστολάκη.